Οι αρχές στη γαλλική πόλη της Αβινιόν ξεκίνησαν έρευνα μετά την εμφάνιση αφισών που παρομοιάζουν τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν με τον Αδόλφο Χίτλερ στους δρόμους, αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο, επικαλούμενο το γραφείο του εισαγγελέα της πόλης Φλωράνς Γκαλτιέ. Σύμφωνα με αξιωματούχους, οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης 2 μηνών και πρόστιμο 7.500 ευρώ για υποκίνηση εξέγερσης και πρόστιμο 12.000 ευρώ για προσβολή του Προέδρου. Περίπου 30 αφίσες κατά του Μακρόν επικολλημένες σε διαφημιστικές πινακίδες ανακαλύφθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Δείχνουν το Γάλλο πρόεδρο με γκρίζα μαλλιά και τον αριθμό 49,3 στο πρόσωπό του που μοιάζει με μικρό μαύρο μουστάκι. Πρόκειται για αναφορά στο άρθρο 49,3 του Γαλλικού Συντάγματος, το οποίο η κυβέρνηση επικαλέστηκε το Μάρτιο για να εφαρμόσει την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος χωρίς να εξασφαλίσει την υποστήριξη της Βουλής. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι αφίσες περιείχαν επίσης ένα απόσπασμα του Μαχάτμα Γκάντι σχετικά με το ιερό καθήκον της πολιτικής ανυπακοής ενάντια σε ένα άνομο ή διεφθαρμένο κράτος. Οι αφίσες είναι αναπαραγωγές μιας τοιχογραφίας που ζωγράφισε τον περασμένο μήνα ένας ντόπιος καλλιτέχνης γκράφιτι σε ένα πάρκινγκ στην Αβινιόν. Η τοιχογραφία καταστράφηκε γρήγορα μετά από αίτημα των τοπικών αρχών.